Για πρώτη φορά εισάγεται για συζήτηση το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων του ηλεκτρικού συνεδρίου, όπως παρουσιάστηκε ήδη από τον πρόεδρό του, τον κύριο Σαρμά. Επιτρέψτε μου να κάνω έτσι μια μικρή περιοδολόγηση της πορείας του ηλεκτρικού συνεδρίου, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μπαίνουμε σε μια νέα φάση ρόλου και χαρακτήρα του ηλεκτρικού συνεδρίου. Το ελεγκτικό συνέδριο ιδρύθηκε το 1833 σαν ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο με σκοπό τον έλεγχο του δημόσιου χρήματος. Βασικά το εργαλείο για την προάσπιση του χρήματος του ελληνικού λαού αποτέλεσε ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, χωρίς βέβαια τουλάχιστον από μέρους μας να υπάρχει αυταπάτη για την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης στα πλαίσια του αστικού κράτους. Επιτέλεσε τον όποιο ρόλο του επί σειρά δεκαετιών σαν ο μοναδικός εξωτερικός ελεγκτής. Οι ανάγκες βέβαια της νέας πραγματικότητας, της προσαρμογής του αστικού κράτους στις νέες καπιταλιστικές συνθήκες, των αλλεπάλληλων κρίσεων στον καπιταλισμό, επέβαλαν δραστικές αλλαγές για μετάλλαξη και στον τομέα της δικαιοσύνης, τόσο σε θεσμικό διοικητικό επίπεδο, όσο και στο αντικείμενό της. Ακόμα και η μέχρι πρότινος άσκηση ελέγχου με τις δεδομένες εξαρτήσεις, τη γραφειοκρατία και τη μόνιμη παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας θεωρήθηκε επικίνδυνη για την ανάπτυξη του αστικού κράτους και την καπιταλιστική κερδοφορία. Μια σειρά νομοθετικές παρεμβάσεις πλέον μεταλλάσσουν και περιορίζουν αυτό το ρόλο του ηλεκτρικού συνεδρίου σε ένα συμβουλευτικό όργανο προς τους ελεγχόμενους φορείς, κατά την άποψή μας με ακροτηριασμένες ελεγκτικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι αλλαγές οργανωμένα πλέον ξεκίνησαν εδώ και μία δεκαετία με το Προεδρικό Διάταγμα 136 του 2011 που εκδόθηκε τότε, σύμφωνα με το οποίο ο προληπτικός έλεγχος συρρυκνώθηκε σε σημείο εξαφάνισης. Με το νόμο 4337 του 2015 και καταπέτηση της Τρόικα που καθοδηγούσε το όλο εγχείρημα, καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος πρώτα στα Υπουργεία και κατά το 2019 στο ΣΟΤΑ και στα νοσοκομεία. Μνημειώδης ήταν η επαναφορά του εντός του 2019 με το νόμο 4607 και η επανακατάργησή του εντός λίγων μηνών με το νόμο 4611 του 2019, καταπέτηση κέντρων εντός και εκτός της χώρας, κόντρα στις διαθέσεις ομοσπονδιών, συνδικάτων, της ΚΕΔΕ, διοικητών νοσοκομείων που επιζητούσαν την αναγκαιότητα της διατήρησής του. Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου, συν της άλλης, είναι και αντισυνταγματική. Αυτό διατυπώθηκε και σε απόφαση της Ολομέλειας του Ηλεκτρικού Συνεδρίου. Ασκείται αδιάλειπτα από το 1887 με εξαίρεση την περίοδο 1985-1989 που η ιστορία έχει καταγράψει τι συνέβη τότε. Η λειτουργία του Ηλεκτρικού Συνεδρίου είναι προφανές ότι προσαρμόζεται στις κυβερνητικές επιδιώξεις, πλήρως υποταγμένη στις ανάγκες του κεφαλαίου. Δεν είναι τυχαία η απογύμνωση του ενοχλητικού ρόλου του Ελεκτικού Συνεδρίου με τη σύσταση ανεξάρτητων αρχών, δημοσίων συμβάσεων, προδικαστικών προσφυγών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, παγιώνοντας και απελευθερώνοντας την ανεξέλεγκτη κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μόλις τον Ιούνιο του 2020, που αφορούσε τα θέματα του Ελεκτικού Συνεδρίου και μάλιστα ψηφίστηκε από κοινού, από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, παρών από το Μέρα 25 και την Ελληνική Λύση, και το μόνο κόμμα που το καταψήφισε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο επέφερε ακόμα περισσότερες αντιδραστικές αλλαγές στη φύση και το ρόλο του Ελεκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ούτω καθεξής, και κατά τη γνώμη μας αποτελεί πλέον τα φόπλακα του ρόλου που μπορεί να παίξει. Έστω αυτού του ρόλου που έπαιζε, επαναλαμβάνω, χωρίς εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να έχουμε αυταπάτες μέχρι το που μπορεί να το φτάσει. Ως κόμμα είμαστε αντίθετοι στην εξαίρεση των προσυμβατικών έλεγχων. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την εξαίρεση από τον έλεγχο του εφοπλιστικού κεφαλαίου και άλλων επιχειρηματικών ομίλων, της διαχείρισης δημόσιου χρέους, του ΤΑΙΠΕΔ,
αλλά και του μη ελέγχου των δαπανών για το μεταναστευτικό, όπου μόνο ο Υπουργός Μετανάστευσης μπορεί να προχωρήσει σε απόρριτες δαπάνες που δεν θα δημοσιεύονται σε ΦΕΤ και δεν θα αποδίδεται λογαριασμός. Μάλιστα κάτι ακούγεται, άλλωστε έχουν αυτά διατυπωθεί και διαστόματος του κυρίου Υπουργού, η μεθόδευση να ξανανεύει το όριο του προσυμβατικού των συγχρηματοδοτούμενων από τα 5 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, σε σχέση με τους ελέγχους αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από τους επιτρόπους, υπενθυμίζω ότι καταργήθηκε ο προληπτικός έλεγχος και το κενό καλύφθηκε με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Η κατάργηση του προληπτικού στηρίχθηκε σε ένα ιδεολόγημα δήθεν καθυστέρησης, τη στιγμή που ο μέσος όρος θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων στο ελεγκτικό συνέδριο δεν ξεπερνούσε το πενθήμερο και ο προσυμβατικός τις 30 ημέρες, ενώ ο πραγματικός χρόνος καθυστέρησης έγκυται στη δημιουργία του προϋπολογισμού των φορέων, στην καθυστέρηση ανάληψης, στην οικονομική στενότητα του διαθέσιμου χρήματος, στην καθυστέρηση εφαρμογής και εκτέλεσης των δαπανών και πάνω απ' όλα στην εμπλοκή και καθυστέρηση απόφασης των διοικητικών δικαστηρίων σε περίπτωση προσφυγών. Με την κατάργηση λοιπόν του ελέγχου, όλες οι δαπάνες μέχρι 300.000 ευρώ μένουν ανέλεγκτες, με αποτέλεσμα να πληθαίνει η κατάτμιση των δαπανών με απευθείας αναθέσεις και διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Ο συμβουλευτικός ρόλος του ελέγχου από την πείρα μας δείχνει ότι δεν έχει αποφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία των ελεγχόμενων φορέων. Τρίτον, το ελεγκτικό συνέδριο θα έπρεπε να έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανικούς για παράδειγμα, και όχι η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων να απολαμβάνει όρους λειτουργίας δικαστηρίου που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο ιδιαίτερα ευάλωτο στην τεχνογνωσία που του παρέχει σε στρατηγικές δαπάνες της ελληνικής οικονομίας προς όφελος του κεφαλαίου. Τέσσερα, έχουμε πολλές φορές θέσει ως κόμμα την ανάγκη χειραθέτησης της δικαιοσύνης με εκλογή της ηγεσίας και όχι ορισμό από την κυβέρνηση. Το προτείναμε κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης και δεν έγινε δεκτή. Αποτέλεσμα να έχουμε την εμπλοκή της Βουλής, εξού και η σημερινή συζήτηση, με την έτσι και αλλιώς εξαρτημένη δικαιοσύνη στις αντιπαραθέσεις και τους ανταγωνισμούς συγκεκριμένων οικονομικών ομίλων και των κομμάτων που τους εκπροσωπούν. Το Κοινοβούλιο με όλες τις κυβερνήσεις του διαχρονικά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, νομιμοποίησε δαπάνες που το ελεγκτικό συνέδριο τις είχε αναδείξει ως παράνομες. Ειδικά σε νοσοκομεία που γίνεται πάρτι πολυεθνικών, βλέπε Νοβάρτης. Η Βουλή με αλλεπάλληλους νόμους, ειδικά την τελευταία δεκαετία, τις νομιμοποιούσε και για τα νοσοκομεία και για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόλις πέρυσι και φέτος η παρούσα κυβέρνηση νομιμοποίησε πληρωμές στα νοσοκομεία με διάφορους νόμους και για τους ΟΤΑ νομιμοποίηση δαπανών, επίσης με διάφορους νόμους. Προφανώς και θεωρούμε σκόπιμο ότι θα πρέπει να προχωρήσει ο έλεγχος όλων των δαπανών με κατασταλτικό έλεγχο που λόγω COVID-19 πραγματοποιούνται με απευθείας αναθέσεις με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την προκλητική ενίσχυση και τα δωράκια στους κλινικάρχες, για την σκανδαλώδη διαφημιστική καμπάνια και τη χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των καναλαρχών, τις αναθέσεις προμηθειών υγειονομικού υλικού σε διάφορες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, στα σχολιά με τις μάσκες. Τέλος, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα σε σχέση με τη νομική προστασία στους υπαλλήλους του ελεγκτικού συνεδρίου. Με βάση τον τελευταίο νόμο υπάρχει μια ασάφεια, διότι ο ρόλος του ασκόμενου ελέγχου των υπαλλήλων του ελεγκτικού συνεδρίου δεν είναι ο ίδιος με εκείνον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ενώ η δομή του ελεγκτικού συνεδρίου είναι διαφορετική από εκείνη της αρχής. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να διασφαλίσει. Υπάρχουν αυτές οι ασάφειες που δεν διασφαλίζουν την προστασία του συνόλου των υπαλλήλων του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα έλεγα επίσης ότι είναι πρόκληση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων το ενδιαφέρον που δείχνουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν αυτές έχουν γονατίσει ως αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών, μνημονιακών και μη πολιτικών, με την υπερφορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με τα υψηλά ασφάλιστρα, τα δυσβάσταχτα μέτρα εν μέσω πανδημίας,
Γιατί ευθυγραμμίζεστε απόλυτα με το μονοπωλιακό κεφάλαιο, με το σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Με λίγα λόγια λοιπόν, το ελεκτικό συνέδριο προσαρμόζεται κατά την άποψή μας στις ανάγκες προστασίας του ανταγωνισμού και της ασίδωτης δράσης του κεφαλαίου, τη σύμφυση του κράτους και των υπηρεσιών του με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Εμείς δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε την πρόθεση των υπαλλήλων του ελεκτικού συνεδρίου, την ικανότητα και την επιστημονισύνη τους. Αλλά είναι φανερό ότι με την αλλαγή προς το χειρότερο του ρόλου του ελεκτικού συνεδρίου ούτε πρόκειται να παταχτεί η διαφθορά και να επικρατήσει η διαφάνεια. Τα φαινόμενα αυτά είναι παράγωγα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Διαφάνεια και ανταγωνισμός είναι έννοιες ασύμβατες. Είναι επίσης φανερό ότι όλα τα νομοθετικά πλαίσια ένα και μόνο στόχο υπηρετούν: την προσαρμογή της λειτουργίας του ελεκτικού συνεδρίου στις κυβερνητικές επιδιώξεις για πιο εύκολα και από τα πάνω ελεγχόμενες αποφάσεις, αλλά και διαδικασίες που υπηρετούν μια δικαιοσύνη ακόμα πιο ταξική, απροκάλυπτα ταξική θα λέγαμε. Δηλαδή μια δικαιοσύνη πιο φιλική και αποτελεσματική στους επιχειρηματικούς ομίλους, καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κερδοφορίας τους, αλλά πιο εχθρική και απρόσιτη για τους εργαζόμενους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα, για τους οποίους ορθώνονται συνεχώς εμπόδια στην πρόσβασή τους και στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.